με αποκλειστικό θέμα τον δημόσιο απολογισμό της Δημοτικής Αρχής για τα επιπραγμένα της, συνεδρίασε τη Δευτέρα 13 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινής. Το Σώμα συζήτησε το έργο της Δημοτικής Αρχής από την ανάληψη καθηκόντων μέχρι σήμερα, ενώ σε πολλά σημεία υπήρξαν αναφορές από το 2010. Οι επικεφαλείς των παρατάξεων αναλώθηκαν περισσότερο σε παράλληλους μονολόγους με τον Δήμαρχο Ιωάννη Γκαράνη να κομίζει στο Σώμα εισήγηση. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης όλοι είχαν την ευκαιρία να πούνε τα δικά τους επιχειρήματα, περιγράφοντας μια εντελώς διαφορετική εικόνα της Κομωτινής και των οικισμών της. Για τον Δήμαρχο Κομωτινής, ο Δήμος είναι σε τροχιά ανάπτυξης, ενώ για την αντιπολίτευση σε τροχιά αποσύνθεσης. Έχει διαλυθεί στα εξών συνετέθη, εκτελώντας απλώς τις εντολές που έρχονται από το εξωτερικό. Βέβαια, αυτά στην Κομωτινή είναι πολύ εύκολο να τα πει κανείς, θα μου πείτε, γιατί οι υπεύθυνοι βρίσκονται στην Αθήνα και είναι μακριά. Όμως, αυτοί οι υπεύθυνοι έχουν τον franchising στην περιοχή μας. Σήμερα είχαμε τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. Μετά την παρουσίαση του απολογισμού του Δημάρχου, αντιληφθήκαμε όλοι γιατί ο Δήμαρχος στεναρά αντιδρούσε στο να κάνει απολογισμό πεπραγμένων όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί αυτό δεν ήταν κάτι άλλο από απολογισμός αποτυχίας. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα συνολικό σχεδιασμός για την Κομωτινή του μέλλοντος, για τα οικισμούς, για τα χωριά, για το κέντρο της πόλης. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς χαρακτηρίσαμε όλον τον απολογισμό μια ομολογία αποτυχίας της διοίκησης όσον αφορά το κομμάτι που αφορά τον Δήμο Κομωτινής.